Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε εδώ για άλλη μια Τετάρτη. Είστε στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη. Θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 7 για 2 ώρες όπως κάθε Τετάρτη. Όπως πάντα θα σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα σε μια εκπομπή όπου έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα καθώς μεσοβδόμαδα, δηλαδή στα μέσα αυτής της εβδομάδας έχουμε την επιστροφή του Champions League, το οποίο μετά από 2 μήνες και κάτι επιστρέφει για να γεμίσει έτσι τις εβδομάδες, τα μέσα των εβδομάδων, πάντα μιλώντας αθλητικά και ποδοσφαιρικά, καθώς καλά όλα τα κύπελα που διοργανώνονταν, οι εμβόλυμες αγωνιστικές, τα League Cup, μιλάω και για το εξωτερικό, αλλά σαν τη χάρη του Champions League δεν έχει καμία διοργάνωση, Champions League και Europa League, και αυτό ξεκινάει αυτή την εβδομάδα αύριο. Επομένως έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, κυρίως για το Champions League που ξεκίνησε ξανά εχθές και επίσημα με τα 2 παιχνίδια που έγιναν και άλλα 2 που θα πραγματοποιηθούν σήμερα για να κλείσει έτσι το πρώτο μέρος των πρώτων αγώνων της φάσης των 16 με τα 2 απόψινα παιχνίδια. Θα πούμε φυσικά και για τις ελληνικές ομάδες, τα τελευταία νέα των ελληνικών ομάδων. Έχουμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού αύριο το απόγευμα στην Ουκρανία κόντρα στην Νύπρο για τη φάση του 32 του Europa League. Θα δούμε και πώς προσανατολίζεται να παρατάξει την ομάδα του Ολυμπιακού ο προπονητής του, ο Πορτογάλος ο Βίτορ Περέιρα. Θα μιλήσουμε και για την επόμενη αγωνιστική της Super League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που δεσπόζει το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Λεωφόρο. Ένα ντέρμπι το οποίο ή θα κρίνει τα πάντα για την υπόθεση τίτλος ή θα εντείνει την αγωνία για το ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος φέτος. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 6, περιμένουμε την κυρία Βίκη Αλιμπράντη, προπονήτρια του τμήματος κορασίδων ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου. Είχαμε επισκεφθεί το συγκεκριμένο τμήμα και με την κάμερα του NSTV και είχαμε μιλήσει με τους προπονητές, ανάμεσα σε αυτούς και η κυρία Αλιμπράντη, την οποία αναμένουμε σε λίγη ώρα εδώ στο στούντιο, να μας μιλήσει για τον τρόπο δουλειάς στο τμήμα αυτό, στις κορασίδες της ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, να μας μιλήσει γενικότερα, να μας πει κάποια στοιχεία για το άθλημα. Ελπίζουμε να είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα έχει να μας πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, ειδικά στην Ελλάδα και όχι και τόσο δημοφιλές, η ενόργανη γυμναστική. Ένα άθλημα που απαιτεί πολλές ώρες προπονήσεων, πολλή προσπάθεια, πολλή δύναμη. Θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Αλιμπράντη σε λίγη ώρα. Μείνετε όλοι εδώ. Θα ξεκινήσουμε σχολιάζοντας τους χθεσινούς αγώνες του Champions League. Είπαμε 2 αγώνες διεξήχθησαν εχθές, αγώνες που άνοιξαν
έτσι, το μενού των πρώτων αγώνων της φάσης των 16. Θυμίζω αυτή την εβδομάδα θα διεξαχθούν οι τέσσερις πρώτοι αγώνες. Την άλλη εβδομάδα θα διεξαχθούν άλλοι τέσσερις πρώτοι αγώνες της φάσης των 16. 8 είναι τα παιχνίδια συνολικά. Και τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν οι επαναληπτικοί. Χθες είχαμε δύο παιχνίδια. Την αναμέτρηση της Paris Saint-Germain με την Chelsea στο στάδιο Parc des Princes στο Παρίσι και την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την Bayern Μονάχου. Και τα δύο δεν είχαν νικητή και τα δύο έληξαν ισόπαλα. 1-1 η Παρί με την Chelsea και 0-0 η Σαχτάρ με την Bayern. Το αναμενόμενο, το πολύ αναμενόμενο παιχνίδι της χθεσινής βραδιάς ήταν σίγουρα η αναμέτρηση της Paris Saint-Germain με την Chelsea, μια αναμέτρηση η οποία τράβηξε τα βλέμματα από την ανακοίνωσή της κιόλας μετά την κλήρωση της φάσης των 16 πριν από δύο περίπου μήνες, τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Ένα ζευγάρι το οποίο συναντήθηκε και πέρσι στα προημιτελικά εκείνη τη φορά του θεσμού και η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες τότε με την Paris Saint-Germain να νικάει 3-1 μέσα στο Παρίσι και την Chelsea να νικάει 2-0 με γκολ στο τέλος στο Stamford Bridge και λόγω του εκτός έδρας γκολ να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί όπου μετέπειτα η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο έπεσε πάνω στην εκπληκτική Ατλέτικο Μαδρίτης και έμεινε εκτός συνέχειας διοργάνωσης, εκτός τελικού. Μετά το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ πιθανό να κριθεί και πάλι στις λεπτομέρειες η πρόκριση στο συγκεκριμένο ζευγάρι, καθώς είδαμε χθες μια πολύ μεγάλη μονομαχία δύο ομάδων οι οποίες είχαν στηθεί εξαιρετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Parc des Princes. Δύο προπονητές, ο Laurent Blanc για την Paris Saint-Germain και ο José Mourinho για την Chelsea, που έστησαν εξαιρετικά τις ομάδες τους στο χορτάρι, με πρωταρχικό στόχο φυσικά να μην δεχθούν γκολ, έτσι ώστε να έχουν πιο εύκολο έργο στον επαναληπτικό. Γκολ τελικά δέχτηκαν και οι δύο ομάδες. Η Chelsea προηγήθηκε με τον Branislav Ivanovic, τον σκόρερ των σημαντικών γκολ για την Chelsea τα τελευταία χρόνια. Πολλά σημαντικά γκολ για τον Σέρβο δεξιό μπακ πλέον, τον Branislav Ivanovic, ο οποίος είναι 8 χρόνια στην Chelsea. Πολλά σημαντικά γκολ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, με αποκορύφωμα τον γκολ του στον τελικό του Europa League το 2013 στο Chelsea Benfica, που χάρισε ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Chelsea, αλλά και άλλα πολλά στις χώριες διοργανώσεις της Αγγλίας. Η Chelsea ουσιαστικά προηγήθηκε στη μοναδική της ευκαιρία που έκανε στο παιχνίδι, στη μοναδική ουσιαστική ευκαιρία που έκανε στο παιχνίδι. Είχε την τύχη να προηγηθεί, να πιάσει τον ύπνο την άμυνα της Paris Saint-Germain και να κάνει το 0-1. Μια Paris Saint-Germain η οποία κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει με ένα πολύ όμορφο γκολ, πολύ όμορφη κεφαλιά σκαστή του Έντινσον Καβάνι. Έκανε το 1-1 και από εκεί πέρα το σκορ δεν άλλαξε. Ωστόσο, ήταν μια Paris η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις, θα λέγαμε, γιατί δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στην Chelsea του Ζωζέ Μουρίνιο, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι. Και μόνο το γεγονός ότι ο καλύτερος παίκτης της Chelsea αναδείχθηκε τελικά ο Τίμπο Κουρτουά, ο εξαιρετικός τερματοφύλακας που διαθέτουν οι Λονδρέζοι κάτω από τα goal post τους, λέει πολλά για την εικόνα της αναμέτρησης. Άλλωστε, στην συνέντευξη τύπου μετά από το παιχνίδι παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ζωσέ Μουρίνιο ότι αν κάποια ομάδα έπρεπε να νικήσει το απόψινό παιχνίδι, το χθεσινό δηλαδή, αυτή θα ήταν η Paris Saint-Germain, λόγω των ευκαιριών που δημιούργησε και όπως αυτές αποτυπώθηκαν και στην τελική στατιστική του αγώνα. Είχε αρκετές ευκαιρίες η Paris Saint-Germain, με κύριους εκφραστές το επιθετικό τρίο που παρέταξε ο Μπλαν μπροστά, τον Έντισον Καβάνι, τον Εζεκιέλ Λαβέτσι στα άκρα και τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ήταν και αυτό ένα ζήτημα, το κατά πόσο θα βοηθήσει και κατά πόσο θα αλλάξει άρδιν την εικόνα της Paris Saint-Germain ο υγιής Ιμπραήμοβιτς κόντρα στην Chelsea, και αυτό γιατί αν θυμάστε την περσινή σεζόν, όταν δύο ομάδες αντιμετώπισαν η μία την άλλη στα προημιτελικά, ο Σουηδός δεν βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, προερχόταν από τραυματισμούς και μάλιστα στην ρεβάνς του Λονδίνου δεν έπαιξε καν, στερώντας έτσι από την ομάδα του το ίσως το πιο πολύτιμο επιθετικό της όπλο.
Με κύριους εκφραστές λοιπόν την επιθετική τριπλέτα, τους Λαβέτς, Καβάνη και Μπρέμοβιτς, η Παρή δημιούργησε ευκαιρίες στην Τσέλσι, αναστάτωσε την άμυνα της ομάδας του Ζωσέ Μουρίνιο, η οποία μόνο σε καλή μέρα δεν βρέθηκε και χρωστάει πολλά στον Βέλγο goalkeeper, τον Κουρτουά. Όμως δεν άλλαξε κάτι στο σκορ, έστω και αν η Παρή πίεσε μέχρι τέλους για να φτάσει στο 2-1, με το οποίο θα πήγαινε με πλεονέκτημα στο Λονδίνο, έστω και ισχνό. Επομένως, η Τσέλσι παίρνει ένα αποτέλεσμα που μόνο κακό δεν είναι φυσικά, με βάση την γενικότερη εικόνα της ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι, 1-1-1, που έχει φυσικά το εκτός έδρας γκολ και επιτρέπει στην Τσέλσι να διαχειριστεί, όπως εκείνη ξέρει, την revanche στο Stamford Bridge, στο Λονδίνο, εκεί όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να νικήσει, να πάρει το διπλό. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η Τσέλσι έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της την πρόκριση μετά το 1-1, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το πώς θα εξελιχθεί, για το ποια θα είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου ζευγαριού, ποια θα είναι η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση, γιατί είπαμε ότι και την περσινή χρονιά που βρέθηκαν αντιμέτωποι οι δύο ομάδες στα προημιτελικά, η πρόκριση κρίθηκε και πάλι στις λεπτομέρειες. Και γενικότερα η Paris Saint-Germain τα τελευταία δύο χρόνια που έχει φτάσει στους 8 του Champions League έχει χάσει στις λεπτομέρειες την πρόκριση στο εκτός έδρας γκολ συγκεκριμένα, τόσο την σεζόν 2012-2013 όταν και αποκλείστηκε από την Μπαρτσελώνα με δύο ισοπαλίες 2-2 και 1-1. Η Μπαρτσελώνα πέρασε τότε χάρη στο τα δύο εκτός έδρας γκολ στο Παρίσι που είχε σκοράρει, όσο και πέρσι όταν η Παρή είχε νικήσει όπως είπαμε πριν 3-1, αλλά ιτήθηκε 2-0 στο Λονδίνο. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα τα αγγλικά έκαναν και κάποια λογοπαίγνια ξανά για το πούλμαν του Ζωσέ Μουρίνιο, όπως συνηθίζουν να το αποκολλούν οι Άγγλοι, την τακτική αυτή του Πορτογάλου να στείνει αμυντικά την ομάδα του σε πολλά παιχνίδια προκειμένου να πάρει αποτέλεσμα, και τους έδωσε μεγαλύτερη αφορμή για να επιστρέψουν αυτές οι παρομοιώσεις με το Πούλμαν. Το ένα συμβάν που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, συγκεκριμένα λίγες ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όταν το κανονικό Πούλμαν της Τσέλσι, αυτό που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο Parc des Princes, είχε ένα μικρό ατύχημα στο πάρκινγκ του γηπέδου, εκεί όπου προσπαθούσε ο οδηγός να παρκάρει το Πούλμαν, όμως δεν υπολόγισε καλά. Είχε ένα μικρό τρακάρισμα, μάλιστα έσπασαν και κάποια τζάμια από το Πούλμαν. Και όπως καταλαβαίνετε, οι Άγγλοι που είναι μανούλες σε κάτι τέτοια έκαναν και τις ανάλογες παρομοιώσεις με το Πούλμαν, το κανονικό που μετέφερε την Τσέλσι στο γήπεδο, και το Πούλμαν εντός εισαγωγικών παρέταξε ο Μουρίνιο για ακόμη μια φορά στο γήπεδο. Πάντως ο Πορτογάλος είναι μέτρο της τακτικής, ξέρει πώς να παίρνει τα παιχνίδια, ειδικά τα νοκάουτ είναι η σπεσιαλιτέ του, ειδικά όταν η διοργάνωση φτάνει σε τόσο προχωρημένο επίπεδο. Οπότε όλα αυτά καθιστούν ελαφρώς φαβορή την Τσέλσι εν ώψη του επαναληπτικού, ωστόσο είναι κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί ο επαναληπτικός στο Stamford Bridge. Και στον Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη. Σας λέω στο chat. Θα πούμε σε λίγο για την Bayern, για το δικό της χθεσινό βραδινό παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι ο Γιάννης είναι φίλος της ομάδας της Βαυαρίας.
Για το παιχνίδι Σαχτάρ Μπάγκερν, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο λογικά θα ξεχαστεί γρήγορα. Προκάλεσε εντύπωση σε πάρα πολλούς ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο το γεγονός ότι η Μπάγκερν Μονάχου, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, και αυτό αποδεικνύει και ο τρόπος που διέλυσε το Αμβούργο με 8-0 στην τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στην Bundesliga το περασμένο Σάββατο. Μια Μπάγκερν γενικά που το 2015 δεν της μπήκε και πολύ καλά, μετά την τεσσάρα από την Wolfsburg αλλά και την εντός έδρας ισοπαλία που παραχώρησε με την Σάλκε. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε και από αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, βελτιώθηκε αισθητά και επέστρεψε στα στάνταρ απόδοσης που είχε το 2014 και μας είχε συνηθίσει μετά την νίκη μέσα στην Στουτγκάρδη αλλά και το 8-0 επί του Αμβούργου. Γι' αυτό το λόγο πολλοί περίμεναν ότι η Μπάγκερν δεν θα δυσκολευτεί κόντρα στην Σαχτάρ, η οποία σημειωτέων είχε 2 μήνες να παίξει επίσημο παιχνίδι λόγω της γνωστής διακοπής στο Ουκρανικό Πρωτάθλημα. Διακοπή που ισχύει και για την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Ντνίπρο, θα τα πούμε στην συνέχεια. Η Σαχτάρ λοιπόν είχε 2 μήνες να παίξει επίσημο παιχνίδι. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτή η αγωνιστική απραξία των Ουκρανών θα λειτουργήσει υπέρ της Μπάγκερν. Και σε συνδυασμό με την ανωτερότητα φυσικά και σε επίπεδο ρόστερ, τεχνικής ποιότητας της Μπάγκερν επί της Σαχτάρ. Πολλοί πίστευαν ότι η Μπάγκερν θα καθάριζε την πρόκριση από χθες το βράδυ, κάτι τέτοιο όμως που δεν έγινε. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0 στο παγωμένο στάδιο του Λβίβ λόγω και του χιονιά στην Ουκρανία. Υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Λβίβ, το γήπεδο της Καρπάτη Λβίβ, καθώς το Ντόνετσκ βρίσκεται στην πόλεμη ζώνη. Εκεί έχει πληγεί και το γήπεδο της Σαχτάρ, το εκπληκτικό Ντονμπάς Αρίνα, λόγω του εμφυλίου που μένεται στην Ουκρανία. Επομένως, η Μπάγκερν θα αναγκαστεί να κλειδώσει την πρόκριση στο Allianz Arena, στο Μόναχο, έχοντας το πίσω του μυαλού της πάντα ότι η Σαχτάρ είναι μια ομάδα επικίνδυνη, μια ομάδα με ποιότητα, φυσικά, που μπορεί να κάνει την ζημιά. Βέβαια, η Μπάγκερν είναι το ακλόντο φαβορί για να περάσει στην οκτάδα, άλλωστε είναι μια ομάδα που βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί και για την κατάκτηση του τροπαίου, να επαναλάβει δηλαδή τον θρίαβο του 2013. Μεγάλο φαβορί Μπάγκερν για τον επαναληπτικό. Δεν θα έχει όμως η Μπάγκερν τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος μέχρι και χθες ήταν αμφίβολος για το αν θα αγωνιστεί στο μάτς της Ουκρανίας. Τελικά όχι μόνο αγωνίστηκε ο Αλόνσο, αλλά πρόλαβε να δεχθεί και 2 κίτρινες κάρτες και να αποβληθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επομένως, η Μπάγκερν θα στερηθεί των υπηρεσιών του στον επαναληπτικό κόντρα στην Σαχτάρ. Μια Μπάγκερν η οποία έχει και τους μακροχρόνια πόντες σε κάθε παιχνίδι, τον Τιάγκο Αλκάνταρα, τον Χάβι Μαρτίνεθ, τον Φίλιπ Λαμ, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στα πιτς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχε αμφίβολο και τον Τσάμπι Αλόνσο εχθές, τελικά ο Ισπανός έπαιξε, αλλά δεν θα παίξει, όπως είπαμε πριν, στον επαναληπτικό. Αλλά η Μπάγκερν είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Έχει τις λύσεις ο Πεπ Γκουαρδιόλα για να κλειδώσει την πρόκριση στο Μόναχο κόντρα στην Σαχτάρ. Να πει αποστολή εξετελέστη και να κοιτάξει η Μπάγκερν την επόμενη αντίπαλό της στο Champions League.
Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Είπαμε ότι σήμερα είναι το δεύτερο πιάτο της φάσης αυτής των πρώτων αγώνων, των 16 του Champions League. Είπαμε για τα χθεσινοβραδινά, το Paris Chelsea και το Shakhtar Bayern. Σήμερα το μενού περιλαμβάνει δύο παιχνίδια σε Γερμανία και Ελβετία. Την αναμέτρηση της Schalke με την Real Madrid στο Veltins Arena, στο Gelsenkirchen, και την αναμέτρηση της Βασιλείας με την Πόρτο, την αναμέτρηση των φτωχών, όπως πολλοί την έχουν ονομάσει, αφού εντός αγωγικών είναι το πιο αντιμπορικό ζευγάρι της φάσης αυτής των 16. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ένα παιχνίδι, μια αναμέτρηση η οποία έχει σίγουρα κεντρικό πρόσωπο τον Πορτογάλο προπονητή της Βασιλείας, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, τον Πάουλο Σόουζα, γνωστός και μη εξαιρεταίος και από την θητεία του και στα μέρη μας με τον Παναθηναϊκό. Ο Πάουλο Σόουζα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος κόντρα στην Πόρτο, στην ομάδα της πατρίδας του. Ένα Σόουζα ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Βασιλεία. Μάλιστα, οι Ελβετοί πήραν την πρόκριση μέσα από έναν όμιλο με Ρεάλ και Λίβερπουλ, ενώ όλοι είχαν φαβορεί την Λίβερπουλ για την δεύτερη θέση εκείνο τον όμιλο. Η Βασιλεία, η οποία έχει επιδείξει εξαιρετικό πρόσωπο κοντά σε αγγλικές ομάδες τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει κάνει επικές κηδείες τόσο σε Chelsea, τόσο σε United και στην Liverpool, ήρθε η ώρα της φέτος. Κατάφεραν οι Ελβετοί τελικά και πήραν την πρόκριση μέσα από αυτόν τον δύσκολο ομολογουμένος όμιλο ως δεύτερη και έπεσαν πάνω στην Πόρτο, την Πόρτο του Χουάν Λοπετέγκη, του Βάσκου προπονητή. Μια Πόρτο η οποία είναι αίτητη στο Champions League, είναι μία από τις τρεις αίτητες ομάδες στην φετινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι άλλες δύο είναι η Real με την Chelsea. Είναι αίτητη λοιπόν η Πόρτο. Βέβαια, ο όμιλος της δεν ήταν και ο πιο δύσκολος στον οποίο θα μπορούσε να τύχει. Σαν όμιλο με Σαχτάρ, Μπάτε Μπορίσοφ και Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Πόρτο μάλλον έκανε περίπατο και κατάφερε να προκριθεί ως πρώτη και έπεσε πάνω στη Βασιλεία. Την αντιμετωπίζει σήμερα στο πρώτο παιχνίδι στο St. Jacobs Park στην Ελβετία. Ένα ζευγάρι το οποίο ακριβώς επειδή είναι το πιο αντιεμπορικό και πάλι εντός εισαγωγικών, είναι και αμφίροπο. Αναμφίβολα, όποια ομάδα από τις δύο πάρει την πρόκριση για τις 8 θα είναι μια μίνι έκπληξη η παρουσία της στους 8. Πολύ περισσότερο δε για την Βασιλεία, καθώς η Πόρτο μας έχει συνηθίσει να φτάνει κατά καιρούς ψηλά στο Champions League. Μην ξεχνάτε ότι έχει και δύο κατακτήσεις, το 87 και το 2004 με τον Σωσέ Μουρίνιο, η τελευταία. Όχι ότι η Βασιλεία πάει πίσω τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκές πορείες. Θυμόμαστε και την παρουσία της, πολύ καλή παρουσία στο Europa League τα τελευταία χρόνια. Έχει βρεθεί δύο φορές στους τέσσερις. Αλλά σαν ομάδα που κάνει περισσότερες πορείες και έχει διαγράψει πιο επιτυχημένες πορείες στο Champions League, αυτή είναι η Πόρτο, η οποία είναι και το φαβορί. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση, είναι η Πόρτο, η οποία έχει και την revanche στο Dragão. Ωστόσο, θα παρουσιάζει σίγουρα ενδιαφέρον. Θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον και οι δύο αναμετρήσεις των δύο αυτών μονομάχων.
για να δούμε στο τέλος ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά. Το άλλο παιχνίδι, το σημερινό, το οποίο τραβάει φυσικά τα περισσότερα βλέμματα, είναι η αναμέτρηση της Σάλκε με την Real Madrid. Μια Real η οποία έχει ακούσει τα πάντα από την ώρα που άλλαξε η χρονιά και μπήκαμε στο 2015. Μια Real η οποία δεν έχει την ίδια απόδοση κατά γενική ομολογία, και αυτό φαίνεται μέσα στο 2015, την ίδια απόδοση που είχε το 2014, ειδικά στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν. Μια ομάδα τρένο η οποία διέλυε κάθε αντίπαλο και έφτασε στο εντυπωσιακό σερί των 22 συνεχόμενων νικών και έφτασε κοντά στο να μπει στο ρεκόρ Guinness. Μια Real η οποία δεν μπήκε καθόλου καλά στο 2015, ξεκίνησε με ήττα 2-1 από την Βαλένθια στο πρωτάθλημα. Αποκλείστηκε από το κύπελλο σε δύο αναμετρήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δέχτηκε την τεσσάρα και πάλι από τον Ατλέτικο Μαδρίτης για το πρωτάθλημα. Με την ομάδα του Diego Simeone να δείχνει ότι έχει βρει το κουμπί του Ancelotti και να την δυσκολεύει πάρα πολύ όπου και να την βρίσκει. Μάλιστα τη διέσυρε στο τελευταίο παιχνίδι με 4-0. Μια Real η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι έπεισε και ιδιαίτερα και κόντρα στην Deportivo La Coruña. Φυσικά το σκορ που νίξε ήταν το καθαρό 2-0. Είχε ευκαιρίες να βάλει και περισσότερα γκολ, αλλά υπάρχει γενικότερα μια γκρίνια στις τάξεις της Real Madrid. Τα έχουμε ξαναπεί και μέσα από αυτήν την εκπομπή πολλές φορές. Υπάρχει μια γκρίνια στο Santiago Bernabeu και για κάποιους από τους ποδοσφαιριστές. Είχε γίνει και όλη αυτή η γνωστή ιστορία με το πάρτι για τα 300 γενέθλια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα είχαμε ξαναπεί και, και σε προηγούμενες εκπομπές. Γενικότερα είναι κάπως περίεργο το κλίμα στην Real Madrid. Θέλουν οι παίκτες της να το αντιστρέψουν, παίρνοντας σήμερα απόψε το βράδυ μια νίκη που θα τους φέρει πολύ κοντά και γιατί όχι να τους εξασφαλίσει ακόμα και από σήμερα την πρόκριση στους 8. Οι δύο ομάδες οι οποίες αναμετρήθηκαν, να πούμε, και στην περσινή διοργάνωση, στην ίδια πάλι φάση, στη φάση των 16. Εκεί η Real είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία με 1-6, διέσυρε την Σάλκε σε ένα παιχνίδι όπου είχε κυριαρχήσει ολοκληρωτικά πάνω στους αντιπαλούς της και ήταν η μόνη ομάδα που υπήρχε στο γήπεδο πραγματικά. Στη συνέχεια έβαλε 3 στον επαναληπτικό στον Μπερναμπέου, με 9 γκολ φιλοδόρησε συνολικά και στις δύο αναμετρήσεις στην Σάλκε. Θα ψάξουν εντός εισαγωγικών την εκδίκηση οι παίχτες της Σάλκε. Ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης να διεκδικήσουν την πρόκριση στους 8. Μια Σάλκε η οποία ήταν σε όμιλο με την Τσέλσι, κατάφερε και πήρε την πρόκριση ως δεύτερη. Μια Σάλκε η οποία έχει ενισχυθεί μόνο με τον Ματίγια Νάστασιτς, τον Σέρβο κεντρικό αμυντικό που πήρε από την Manchester City για να ενισχύσει τα μετόπισθεν. Θα έχει αρκετές απουσίες σήμερα, όπως απουσίες θα έχει και η Ρεάλ, θα τα πούμε σε λίγο. Αρκετές απουσίες για την Σάλκε, ο Γκορέτσκα, ο ταλαντούχος μέσος, ο Φαρφάν. Αρκετές είναι οι απουσίες για την Σάλκε, πολύ πιθανό και ο Ντράξλερ, το next big thing του γερμανικού ποδοσφαίρου. Θα έχει τον τρίτο τερματοφύλακα, τον Βαλεν Ρότερ. Θα έχει στο τέρμα ως βασικό 19 χρονών. Και αυτό μια παράμετρος που μπορεί να παίξει το δικό της σημαντικό ρόλο. Αν και ο συγκεκριμένος goalkeeper έχει κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις, σε όσα παιχνίδια έχει προλάβει να παίξει με την Σάλκε μετά και τον τραυματισμό των υπολείπων τερματοφυλάκων των βασιλικών μπλε. Πολλές απουσίες βέβαια θα έχει και η Real Madrid. Κάποιες είναι γνωστές, μακροχρόνιες. Είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έχει τραυματιστεί από τον περασμένο Νοέμβρη και βρίσκεται ακόμη σε φάση αποθεραπείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πλησιάζει ο καιρός όπου θα επιστρέψει στην ενεργό δράση. Έχει την απουσία του Χάμες Ροντρίγκες και αυτός τραυματίας θα επιστρέψει γύρω στον Απρίλιο. Του Σέρχιο Ράμος και αυτός για κανένα μήνα εκτός. Σημαντικότατες απώλειες, ειδικά η απουσία του Ράμος φαίνεται πάρα πολύ στην αμυντική λειτουργία εν γέννη της Real Madrid. Ούτε τον Κοεντράο, ούτε τους Κοεντράο και Κεντήρα θα έχει η Real Madrid. Δευτερεύουσες απουσίες αυτές, αφού αυτοί οι παίκτες δεν λογίζονται ως βασικοί από τον Κάρλο Αντσελότη. Το ευχάριστο για την Real είναι ότι θα έχει στην σύνθεσή της τον Πέπε, ο οποίος αναμένεται, μάλιστα όπως αναφέρουν τα ισπανικά
ρεπορτάζ στα Ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης να ξεκινήσει και βασικός. Ο Πέπε, ο οποίος και αυτός ήταν πάρα πολύ καιρό τραυματίας. Η απουσία μάλιστα του αμυντικού διδύμου Σέρχιο Ράμος Πέπε κόστησε στην Ρεάλ Μαδρίτης αρκετά, με αποκορύφωμα τον διασυρμό που υπέστη από την Ατλέτικο με 4-0 στο Βιθέντε Καλντερόν, όταν και αμυντικό δίδυμο ήταν ο Βαράν με τον Νάτσο, που δεν έκαναν καθόλου καλό παιχνίδι, ειδικά ο Ραφαήλ Βαράν. Βαράν και Πέπε λογικά θα είναι το αμυντικό δίδυμο σήμερα της Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην ξεκινήσει ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και λογικά, όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Αντσελότη, ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης, εάν θα παίξει ο Γάλλος επιθετικός. Αν δεν παίξει τελικά, ο επικρατέστερος είναι ο Χεσέ να πάρει την θέση του. Έχουν λοιπόν και δύο ομάδες στις απουσίες τους. Για τη Ρεάλ είναι τρανταχτές και για την Σάλκε βέβαια, αρκετοί παίχτες χρήσιμοι για τον Ρομπέρτο Ντι Ματέο λείπουν. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί η εικόνα του περσινού παιχνιδιού και το σκορ, πόσο μάλλον του περσινού παιχνιδιού, το επίπεδο της έκτασης του σκορ, το 1-6. Αυτό γιατί και η Σάλκε είναι αισθητά βελτιωμένη, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν που διανύουμε. Το μέρος δηλαδή της σεζόν που διανύουμε έχει βελτιωθεί αρκετά η ομάδα του Γκέλζενκίρχεν και στο πρωτάθλημά της, αν και έχασε τελευταία αγωνιστική από την Gladbach και έχασε αρκετό έδαφος στην βαθμολογία. Όμως είναι μια ομάδα που είναι πιο σοβαρή, με τον Ρομπέρτο Ντι Ματέο, τον τεχνικό που μην ξεχνάμε οδήγησε την Chelsea στην κατάκτηση του Champions League το 2012. Ξέρει να παρατάσσεται και να μείνετε. Και η Real, όπως είπαμε, δεν είναι στην καλύτερη της αγωνιστική κατάσταση, δεν είναι στο πικ της απόδοσής της. Φυσικά όλα τα βλέμματα, ξεχάσαμε να το πούμε, θα είναι στραμμένα και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει ένα μήνα να σκοράρει και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα τόσο στην Ισπανία όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, η αφλογιστία και το ντεφορμάρισμα που διανύει ο Ρονάλντο αυτή την περίοδο. Μια Σάλκε που είναι ελαφρώς βελτιωμένη, μια Ρεάλ που δεν είναι πολύ καλά της. Να δούμε τι θα γίνει στο απόψινό παιχνίδι. Ενδιαφέρουσες και οι δύο αναμετρήσεις, επαναλαμβάνω, Σάλκε Ρεάλ και Βασιλεία Πόρτο στις 10 παρατέταρτο, για να ολοκληρωθούν οι πρώτοι 4 αγώνες της φάσης των 16 του Champions League. Και θα πούμε σε λίγα λεπτά και για το Europa League, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο την Ντνίπρο σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
διορθώσουμε. Η Σάλκε στην τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στην Bundesliga ιτήθηκε από την Άιντραχτ με 1-0 και όχι από την Gladbach. Από την Gladbach ήταν η προπερασμένη αγωνιστική, όπου και πάλι είχε ήταν η Σάλκε, η οποία είπαμε ότι είχε χάσει έδαφος στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και να πούμε και κάτι για τον τέταρτο ποτιέρο με τον οποίο θα παραταχθεί η Σάλκε, όπως είπαμε, τον Βέλεν Ρόιτερ, τον 19χρονο, τον πιτσιρικά goalkeeper, που θα αναμένεται να ξεκινήσει βασικός σήμερα, καθώς οι τρεις πρώτοι τερματοφύλακες της Σάλκε είναι όλοι εκτός, ο Φέρμαν, ο Βέτκλο και ο Γκίφερ, οι οποίοι είναι κατά σειρά οι τερματοφύλακες που υπολογίζει ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο για την ομάδα της Σάλκε. Ο Βέλεν Ρόιτερ, συγγνώμη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, βρέθηκε ξαφνικά στην δεκάδα στον αγώνα με την Bayern, όπου αναφέραμε και πριν όταν μιλάγαμε για την Bayern, εκείνο το εντός έδρας 1-1 που κατάφερε και το εκτός έδρας 1-1 που κατάφερε και πήρε η Σάλκε από την Bayern μέσα στο Allianz Arena, και είχε εξαιρετική απόδοση ο Βέλεν Ρόιτερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στη συνέχεια έκατσε κάτω από τα δοκάρια της Σάλκε και στα παιχνίδια με Gladbach και Άιντραχτ, που δεν είχαν την επιθυμητή εξέλιξη για την Σάλκε. Γενικά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει προξενήσει θετικές εντυπώσεις από τα μέχρι τώρα λίγα παιχνίδια, πάντως λίγα δείγματα που έχουμε από την παρουσία του στην Σάλκε ως βασικός. Απόψε το βράδυ αναμφισβήτητα είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία μέχρι τώρα στην πορεία του και στην καριέρα του, να κοντράρει τους αστέρες της Real Madrid και την επιθετική τριπλέτα του Ρονάλντο, του Μπέιλ και του Μπενζεμά, αν παρευρεθεί ο Μπενζεμά τελικά στο παιχνίδι. Είπαμε είναι αμφίβολος λόγω ίωσης. Να δούμε πώς θα τα πάει και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής κόντρα στην Real. Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε την σημερινή μας καλεσμένη, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι θα είναι η κυρία Βίκη Αλιμπράντη, προπονήτρια του τμήματος Κορασίδων Ενόργανης Γυμναστικής του Πανιωνίου, η οποία θα έχει να μας πει αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα σίγουρα για το συγκεκριμένο άθλημα και για το τμήμα της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Να πάμε στα νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος αύριο παίζει πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Νύπρο, το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 του Europa League. Η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αναχώρησε σήμερα το πρωί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό το Κίεβο, εκεί όπου θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Ντνίπρο, γιατί το Ντνιπροπετρόφσκ, η πόλη όπου εδρεύει η ουκρανική ομάδα, εκεί πέρα δεν είναι εύκολο να διεξαχθεί αγώνας. Είπαμε ότι η Ουκρανία μαστίζεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες από τον εμφύλιο, ο οποίος μένεται στην χώρα, και το ποδόσφαιρο σίγουρα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το παιχνίδι θα γίνει τελικά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Κιέβου.
Θα επανέλθουμε σε λίγο όμως στο συγκεκριμένο θέμα, αφού μιλήσουμε πρώτα με την κυρία Βίκελ, την οποία περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και σε λίγο θα την δείτε στους δέκτες.